των δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσιν κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσιν κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίως ημαστήσω Θεότο και Πατένε, παρολός αυτά θυμερήματα ημών και παρέχουσι μιλάματα της εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άτα. Οι καρποί του οποίου σε συλλέξουμε από τι γνώσει να είναι πλούσιοι πραγματικά και να μην έχουν μόνο αντίκρισμα για τη τρίτη γυμνασίου αλλά και τι παραπέρα σπουδέ σα. Ξέρουμε ότι στην Ευσινούπολη γίνεται πολύ μεγάλο έργο. Ευλόγησε μάλλον η Παναγία και η Ευσινούπολη διακρίνεται σε πολλά στα εκπαιδευτήρια τα οποία διαθέτει. Από πού να αρχίσω, από το παιδικό σταθμό, από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Έχει τους καλύτερους εκπαιδευτικούς στην επαρχία του Αλμύρου. Λοιπόν, ακουμπήστε πάνω παιδιά, εμπιστευτείτε τους. Είναι η δεύτερη γονή σας. Οι γονείς σας δίνουν την τροφή, το ένδυμα. Αλλά εδώ αυτοί οι γονείς όμως σας δίνουν τη γνώση. Κάτι το οποίο θα σας μείνει για πάντα. Κάτι το οποίο θα σας συνοδεύει για πάντα. Κάτι το οποίο θα σας δώσει προοπτική και ελπίδα. Λοιπόν, εμπιστευτείτε τους, σεβαστείτε τους, αγαπήστε τους. Μην πάμε εκεί που βλέπουμε στις μεγάλες πόλεις, που έχει δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο ένα κλίμα απαξίωσης των δασκάλων. Ενώ παλαιότερα οι δάσκαλοι είχαν ένα σεβασμό εκ μέρους των παιδιών, αλλά και των γονέων. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να τα βάλουμε. Να σεβόμαστε τους εκπαιδευτικούς σαν τους δεύτερους γονείς μας. Σας έχουμε καλή χρονιά, καλή υπομονή μέσα στην κυρία όλη που περνάμε σαν λαό, σαν χώρα. Και υπομονή πιστεύω και πίστη στο Θεό θα τα καταφέρουμε σαν λαός και μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι αν η παιδεία μας πατήσει σε γερά πόδια. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Δεν κουνιέμαστε. Ένα μήνυμα από τον κύριο Τέφοκλου, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Συνολογιότατε. Κυρία Τοπική Σύμβουλος. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί γονείς και αγαπητών παιδιά. Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει κάτω από δύσκολες για τη δημόσια εκπαίδευση συνθήκες, αφού η οικονομική κρίση αποτείνει πλέον γνώμονα για όλες τις δραστηριότητες και καθημερινότητες. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου και των δυνατοτήτων του Δήμου, η φροντίδα θα είναι συνεχής. Διότι για εμάς το θέμα παιδεία είναι επένδυση και όχι χορηγία. Τόσο στα κτηριακά προβλήματα που υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη προκύπτει. Συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη συμβολή τους μέσω του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσής τους και των παιδαγωγικών γνώσεών τους. Τους καλώ να δείξουν για άλλη μια χρονιά τον άρρωστο επαγγελματισμό τους και να βεβαιώσουν στους γονείς ότι τα παιδιά τους είναι σε ασφαλή και έμπειρα χέρια. Εύχομαι στους μαθητές μας καλή πρόοδο. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρος της κοινότητος θα βρίσκομαι σε άρρηστη συνεργασία με όλους σας. Μαζί θα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και στους κινδύνους που παραμονεύουν σήμερα για εσάς. Για τους γονείς που σήμερα μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση, το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και οι πολυδάπανες απαιτήσεις των καιρών είναι αυτές που γονατίζουν την κάθε οικογένεια. Ένα πρόβλημα στο οποίο θα έχετε την αμέσως κατανόηση και συμπαράσταση από εμένα και από τη νέα Δημοτική Αρχή. Αλλά και τη δέσμευση ότι τα παιδιά σας θα εκπαιδεύονται σε ένα καλύτερο κτηριακό περιβάλλον με την απαραίτητη ασφάλεια και υγιεινή του χώρου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως θα είμαστε κοντά σας αρρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ζήτημα που αφορά τους μαθητές, την εκπαίδευση και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της κοινότητάς μας. Οι πόρτες της κοινότητας θα είναι πάντα ανοιχτές. Καλή σχολική χρονιά σε όλους σας.
ευχές έχετε και από το Σύλλογο των Καθηγητών και από μένα για μια καλή σχολική χρονιά. Να έχετε υγεία εσείς και οι οικογένειές σας. Θα ακούσουμε δύο μηνύματα του Υπουργού Παιδείας και της Περιφερειακής Διευθύντριας. Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Όλα τα σχολεία της χώρας έχουν έγκαιρα τα βιβλία, η εκπαίδευση, η μόρφωση και η παιδεία πρέπει να αποτελούν τα εφόδια όλων των μαθητών. Στο ρόλο του σχολείου η πολιτεία εντάσσει και τη σωστή διατροφή και την άθληση, την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και γενικά όλες τις δράσεις που διαμορφώνουν ένα δημοκρατικό πολίτη, υπεύθυνο και σωματικό συγγύη. Τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία και η εκπαιδευτική μας είναι αρκετά. Προσπαθούμε και με τη βοήθεια όλων μας ότι θα τα ξεπεράσουμε. Στους μαθητές εύχομαι καλή πρόοδο. Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι καλή δύναμη. Από τους γονείς ζητώ να σταθούν δίπλα στους μαθητές και τα σχολεία μας. Ο Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος. Και το χαιρετισμό της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αγαπητοί μαθητές, γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015, θα ήθελα να απευθυνθώ στους μαθητές, τους γονείς, τους καθηγητές και δασκάλους και να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική σχολική χρονιά. Με την ιδιότητα του δασκάλου, σας εύχομαι όλες και όλοι να μετατρέψετε το σχολείο σε τόπο κατοικίας των αξιών σας, του σεβασμού, της αξιοπρέπειας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας. Από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Εύχομαι να θέσουμε υψηλούς στόχους και να τους επιτύχουμε όλοι μαζί, καταβάλλοντας ιδιαίτερη προσπάθεια στη δύσκολη εποχή που διανύουμε για μια εκπαίδευση αρχών και αξιών, για ένα αποτελεσματικότερο σχολείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Καλή χρονιά σε όλους. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας, Βάσο Ζιάκα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι στο τέλος της χρονιάς μας κάναν προσφορά ένα πινκ-πονγκ, το οποίο θα στήσουμε με το χρονιά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσετε μέσα, θα καθίσετε στα σκαλάκια και θα σας φωνάζουμε κατά τάξη να πάρετε τα βιβλία.